Αγάθα Νασιακοβίδης, κύριε Ακοβίδη μου. Με άριστα το 10. Αυτό το τραγούδι. Ναι. Εγώ έχω έτσι κι αλλιώς ένα τραγούδι που το έγραψε ο Ηλίας Κόζας, άρα θα είμαι με αυτό. Του Μαρτάκη λέτε εσείς, κύριε Αγάθωνα. Το θέμα είναι όμως ότι εκείνο δεν έκλεισε τις εντυπώσεις. Ακριβώς. Υποστηρίζουμε τους φίλους μας. Πρέπει να σας πω όμως, κύριε Αγάθωνα, ότι στα λίγα λεπτά που έχει βγει αυτό το τραγούδι του Κώστα Μαρτάκη, για συγγνώμη, χαλάω τη ροή, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει τα χειρότερα σχόλια, αν δείτε και στο YouTube και στα χτυπήματα. Εκείνο που φέρετε να είναι και να έχει κλέψει εντυπώσεις είναι άλλο. Δεν τα έχω ακούσει έτσι κι αλλιώς, κανένα δεν άκουσα. Οπότε δεν έχετε ακούσει. Ένα λεπτό, κύριε Ακοβίδη, δεν έχετε ακούσει κανένα τραγούδι, έτσι. Πρώτη φορά τα ακούτε τα τραγούδια. Πρώτη φορά, ναι. Πρώτη φορά. Άρα πώς στηρίζετε το τραγούδι που, του κ. Κώστα. Του φίλου μου του Ηλία, γι' αυτό. Α, χωρίς να το έχετε ακούσει. Ναι, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Προσέξτε, αυτό είναι δέσμευση. Εντάξει, είναι δέσμευση. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει, ας πούμε πάλι, θα το υποστηρίξετε. Βεβαίως. Δεν είναι σωστό όμως αυτό, δεν κρίνουμε. Δηλαδή είναι πολύ συγγενικό όλο το σκηνικό. Είναι πολύ έντονο παλιά Ελλάδα. Μήπως τώρα είμαστε σε μια διαδικασία που αλλάζουμε γενικότερα μετά από αυτά που έχουμε τραβήξει, για να το πάμε γενικότερα λίγο έτσι το πράγμα. Να υποστηρίξουμε δηλαδή αυτό που αντικειμενικά είναι καλό και όχι έναν συνεργάτη μας, ένα φίλο μας, ένα κολλητό μας. Γνώμη, είμαστε όλοι υποκείμενα, δεν υπάρχει αντικειμενική γνώμη, είναι όλες υποκειμενικές. Άρα η υποκειμενική μου γνώμη, χωρίς να ακούσει τα τραγούδια, είναι ότι θα υποστηρίξω το τραγούδι του φίλου μου του Ηλία του Κόζα. Δεν φοβάστε μήπως αυτό που λέτε κάνει κακό στην συμμετοχή αυτή. Να σου πω, Δημήτρη μου, πάμε να ακούσουμε και τα άλλα τραγούδια, γιατί θέλω να έχει εικόνα ο κ. Ιακοβίδης. Βεβαίως έχει καταγραφεί τώρα ότι στηρίζει Κόζα. Φυσικά, τι ψέματα θα λέμε. Ωραία. Ρουσφετάκι, κύριε Κωνσταντίνε. Ρουσφετάκι. Ρουσφετάκι, μια χαρά. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι. Τώρα κάνω ρουσφετάρες, τι μου λέτε τώρα. Ρουσφετάκι, σωστό.